Γιάννη, ήταν ωραίο και με τον γκολ, αλλά δεν έχει συνδεθεί με νίκη. Γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει χάσει κάποιους βαθμούς που θα μπορούσε να τους, να τους πάρει. Μια αφορμή και μια ερώτηση εδώ του συναδέλφου προηγουμένως. Θεωρείτε ότι όντως έχετε αδικήσει λίγο τον εαυτό σας με τη συγκομιδή συνολικά? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Από την αρχή της σεζόν έχουμε δείξει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Είμαστε νέα ομάδα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Στον τελευταίο μήνα αδικούμε τους εαυτούς μας. Στεναχωρούμε τον κόσμο μας. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν μας βοηθάνε να πάρουμε ψυχολογία. Αυτό που ψάχνουμε όλη στην ομάδα είναι μια νίκη, ένα θετικό αποτέλεσμα για να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα και να σηκώσουμε κεφάλι. Μπορεί να συμβεί αυτό αύριο? Παλεύουμε καθημερινά, προπονούμαστε σκληρά και εύχομαι αύριο να είναι το ένασμα αυτής της νέας αρχής. 7 παιχνίδια χωρίς νίκη, αύριο με τον Παναθηναϊκό, ακολουθεί ο Τρίπολης και ο Ολυμπιακός. Τι να περιμένει ο κόσμος από την τριάδα αυτή? Η ομάδα όπως είναι ψάχνει παιχνίδι με παιχνίδι την νίκη, όπως είπες, θα τόσο ψυχολογία. Δεν θέλω να πω κάτι. Το μόνο που υποσχόμαστε στον κόσμο μας είναι ότι όπως σε κάθε μάτς, έτσι και σε αυτά τα μάτς, θα μπούμε μέσα για να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας και εύχομαι και με τη βοήθεια της τύχης να πάρουμε την νίκη. Και μια έτσι κρίση για το αυριανό μάτς, πού πιστεύεις εσύ ότι θα κριθεί το παιχνίδι αύριο? Είναι ένα ντέρμπι, γνωρίζουμε όλοι τον Παναθηναϊκό. Αύριο το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα και οι μεγάλες ομάδες φαίνονται σε μεγάλα παιχνίδια. Έχουν αλλάξει πολλά από το μάτς του πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό, την νίκη 3-1 και στις δύο ομάδες. Όπως ξέρουμε όλοι, οι τραυματισμοί στην ομάδα μας είναι πάρα πολλοί. Επηρεάζουν την ομάδα σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όσοι παίχτες έχουν μείνει, προπονούμαστε πολύ σκληρά για να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Στο ρωτάω γιατί σε εκείνο το μάτσο που έχει παίξει αντικειμενικά πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ειδικά το πρώτο μήχρονο ήταν στο καλύτερο. Λίγους μήνες μετά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, δεν ξέρω πώς την χαρακτηρίζετε. Συμφωνώ μαζί σας, έτσι απολύτως. Στο πρώτο γύρω ήμασταν άλλη ομάδα. Αλλά όπως είπα και πριν, τα αποτελέσματα κρινόμαστε όλα από τα αποτελέσματα. Έτσι θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο και να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια.